Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί και αδελφές, με τις ευχές του Αημνής του Πνευματικού ημών Πατρός Μητροπολίτου Κυπριανού, με τις ευχές του Σεβαστού μας Γέροντος και με τις προσευχές σας, επικαλούμε τις προσευχές σας για να αποτολμήσουμε να εκφράσουμε μερικές αλήθειες προς οικοδομήν, όχι μόνο η δική σας αλλά και η δική μου, επί τη ευκαιρία της μεγάλης αυτής ημέρας, η οποία εκτός από την Σταύρωση και την Ανάσταση του Κυρίου μας, τιμούμε ιδιαίτερως τους Αγίους Πατέρας της 7ης Αγίας Οικουμενικής Συνόδου. Είναι μια σύνοδος η οποία συνήλθε το 759, αν δεν κάνω λάθος, ή 57, με συγχωρείτε, η οποία εδογμάτισε την προσκύνηση των Αγίων εικόνων και την χρήση των διαφόρων ιερών αντικειμένων στη ζωή των χριστιανών, στη λατρεία και εν γέννη στη ζωή των χριστιανών, στη ζωή της Εκκλησίας. Θα μπορούσαμε να κάνουμε ένα συνδυασμό με το Ευαγγέλιο του Σπορέως που συμπίπτει αυτή την ημέρα κάθε χρόνο, η Τετάρτη Κυριακή του κατά Λουκάν Ευαγγελίου, διερχόμεθα την περίοδο κατά την οποία αναγεννώσκεται το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο κάθε Κυριακή, και συμπίπτει και η εορτή αυτή μεγάλη. Δεν έχει, όπως είδαμε, όπως αντιληφθήκατε, ένα Ευαγγέλιο που να αφορά τους Αγίους Πατέρας, όπως σε άλλες μνήμες. Έχουμε άλλες μνήμες πατέρων κατά τη διάρκεια του έτους, όπως είναι των 318 πατέρων της πρώτης Οικουμενικής και άλλες Κυριακές, που αναγεννώσκεται ένα Ευαγγέλιο ειδικό για τους Αγίους Πατέρας. Γιατί λοιπόν σήμερα η Εκκλησία μας δεν αφιέρωσε ένα ειδικό Ευαγγέλιο, αλλά παρέμεινε στην Τετάρτη Κυριακή του Αποστόλου Λουκά, η οποία, όπως είπαμε, είναι η πολύ αριστοτεχνικά τοποθετημένη από τον Κύριό μας παραβολή του Σπορέως. Αν κανείς την προσέξει και ως φιλολογικό κείμενο, σε αυτούς τους λίγους στίχους από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, από τον 4ο στίχο μέχρι τον 15ο στίχο, 10 στίχοι δηλαδή περίπου, σε 10 στίχους, ο Κύριος μας με έναν τρόπο καταπληκτικό, θα έλεγα, μας λέει πολύ μεγάλες αλήθειες. Συμπύκνωσε δηλαδή μέσα σε 10 συμπυκνώθηκε μέσα σε 10 χωρία αυτής της Ευαγγελικής περικοπής μια πολύ μεγάλη αλήθεια, και μάλλον πολλές μεγάλες αλήθειες εν πάση περιπτώσει, και τις τοποθέτησε όμως τόσο ωραία ο Κύριος μας που δεν περισσεύει ούτε μία λέξη. Αυτό είναι το μεγαλείο ιδιαίτερος των Ευαγγελικών περικοπών, που ακούμε τον ίδιο τον Κύριο να ομιλεί. Αυτή η Ευαγγελική περικοπή έχει κέντρο βέβαια τον σπόρο του Θεού, που είναι ο Λόγος του Θεού. Ο σπόρος αυτός ο οποίος πίπτει στις καρδιές μας είναι ο Λόγος του Θεού, και μας ενδιαφέρει το αποκορύφωμα εν προκειμένου, να ρίξουμε το βάρος της προσοχής μας στο τέταρτο είδος των ανθρώπων που έχουν καρδιά αγαθή. Έχουν γίν αγαθήν, και εκείνη εξηγεί ο ίδιος ο Κύριος μας, η καλή γη, η αγαθή γη είναι ούτι εισήν ήτινες εν καρδία καλή και αγαθή, ακούσαντες των λόγων κατέχουσι και καρποφορούσιν εν υπομονή.
Δεν θα αναφερθώ στις προηγούμενες, στις τρεις άλλες περιπτώσεις που ο σπόρος έπεσε στην πέτρα, έπεσε στις ακάνθες, έπεσε σε πέτρα και παρατηνοδόν. Δεν θα αναφερθώ σε αυτές τις περιπτώσεις, θα αναφερθώ στην αγαθή γη. Θα πει κανείς, πάντοτε με απασχολούσε προσωπικά, να κάνω μια εξομόλογηση δημοσία, ποια είναι αυτή η αγαθή γη και γιατί κάποιοι άνθρωποι είναι αγαθή γη και άλλοι δεν είναι αγαθή γη. Δηλαδή τους έδωσε ο Θεός ένα ειδικό προνόμιο. Εμείς οι άλλοι που δεν έχουμε αγαθή γη, που δεν αποτελούμε την αγαθή γη, άραγε είμεθα υποτιμημένοι, παραμελημένοι, δεν φρόντισε για μας ο Κύριος. Γιατί δηλαδή να υπάρχει μια και μάλιστα το εν τέταρτο, έτσι, ο σπόρος δεν πήγε χαμένος μόνο κατά το εν τέταρτο. Τα άλλα τρία τέταρτα πήγαν χαμένα. Έπεσε ο σπόρος του Λόγου του Θεού στις καρδιές αυτές, αλλά για διαφόρους λόγους δεν έπιασαν ρίζες, δεν καρποφόρησαν, δεν απέδωσαν καρποφορία. Γιατί άραγε υπάρχει αυτό? Εδώ σήμερα λοιπόν οι Άγιοι Πατέρες μπορούν να μας βοηθήσουν. Πρώτον, οι ίδιοι Άγιοι Πατέρες αποτελούν την αγαθή γη. Αποτελούσαν και σήμερα υπάρχουν πατέρες που αποτελούν την αγαθή γη. Είναι εκείνοι οι οποίοι ακούνε το Λόγο του Θεού. Πολλοί ακούμε το Λόγο του Θεού. Αλλά υπάρχει το 1 τέταρτο της αγαθής γης, οι οποίοι όταν ακούν το Λόγο του Θεού προσέχουν, τον κρατούν, τον κατέχουν, τον κρατούν μέσα στην καρδιά τους και με εκεί με υπομονή δουλεύουν αυτό τον σπόρο. Ακούμε, διαβάζουμε ωραία βιβλία, ακούμε τις ευαγγελικές περικοπές, τις αποστολικές περικοπές κάθε Κυριακή και όποτε δοθεί ευκαιρία σε άλλες ημέρες και γιορτές. Αλλά το θέμα είναι κατά πόσον βαστάζουμε, κατέχουμε, αγκαλιάζουμε αυτόν τον σπόρο, αυτόν τον Λόγο του Θεού, ώστε να τον δουλέψουμε με υπομονή. Το πρώτο λοιπόν που χρειάζεται για να είμεθα μια αγαθή γη και να καρποφορήσει ο Λόγος του Θεού μέσα μας, είναι να έχουμε προσοχή όταν ακούμε το Θεό, το Λόγο του Θεού. Και τι σημαίνει προσοχή? Δεν είναι μόνο η προσοχή αυτή τη στιγμή που ακούμε, γιατί όσο και να προσέξει κανείς, όσο και να προσέξει, η προσοχή πρωτίστως είναι κάτι διανοητικό. Μπορεί δηλαδή να ακούσουμε πράγματα διάφορα και τον Ευαγγελικό Λόγο και σε λίγο να τα ξεχάσουμε ή να τα ακούσουμε επιπόλαια. Παρακαλώ, κλείστε τα κινητά. Εκείνο που χρειάζεται η προσοχή, η ευαγγελική, η πατερική έννοια της προσοχής είναι αυτή η οποία ξεκινάει όχι μόνο εκείνη τη στιγμή που ακούμε το Λόγο του Θεού, αλλά έχουμε προσευχηθεί από πριν και στο σπίτι μας από βραδείς που ετοιμαζόμεθα για την Κυριακάτικη λειτουργία, κάνουμε τις συνηθισμένες προσευχές μας, διαβάζουμε το Ευαγγέλιο της επόμενης ημέρας, κάνουμε προσευχή να μας φωτίσει ο Θεός και κυρίως ενθυμούμεθα τις αμαρτίες μας. Ο χριστιανός ζει μέσα στη μετάνοια συνεχώς και δεν θεωρεί τον εαυτό του άξιο ούτε να ακούσει τα λόγια του Χριστού μας. Αυτό σημαίνει μετάνοια. Έχω συνέστηση της αμαρτωλότητός μου ότι είμαι ανάξιος ακόμα και να ακούσω τα λόγια του Θεού. Παρά τα αυτά κάνω την προσευχή μου, επικαλούμε τη βοήθεια της Παναγίας μας και των Αγίων, ασπάζουμε τις Άγιες εικόνες και μελετώ το Λόγο του Θεού και ετοιμάζουμε και προσεύχομαι και για τον ομιλητή της αυριανής ημέρας, τον ιερέα, τον αρχιερέα, να τον φωτίσει ο Θεός, να μας πει εκείνα που είναι κατάλληλα για τη σωτηρία μας και έτσι ετοιμαζόμενος από βραδείς προσέρχομαι εν φόβο και τρόμο το πρωί στη λειτουργία
εισέρχομαι στο ναό και ετοιμάζομαι για να μεταλάβω δύο πράγματα, το Λόγο του Θεού και τα άχρατα μυστήρια. Όπως μεταλαμβάνουμε το Λόγο του Θεού, δηλαδή τον ακούμε, τον αφομοιώνουμε, τον εισάγουμε μέσα στην καρδιά μας και προσπαθούμε να τον διαφυλάττουμε και να τον εφαρμόζουμε εν υπομονή, έτσι ακριβώς ετοιμαζόμεθα και για την κοινωνία των αχράτων μυστηρίων. Όπως αγιαζόμεθα δηλαδή διαμέσου των αχράτων μυστηρίων, έτσι αγιαζόμεθα και με την ακουή των Αγίων Ευαγγελικών Λόγων, τα οποία κάθε Κυριακή ακούμε. Ετοιμαζόμεθα έτσι? Αν ετοιμαζόμεθα έτσι, να είστε βέβαιοι ότι η καρδιά οργώνεται, γίνεται αγαθή, γίνεται μαλακή, γιατί όταν κανείς μετανοεί, όταν κανείς σκέφτεται την αναξιότητά του, την αμαρτωλότητά του, μέσα στο ναό είναι σκυμμένος κάτω και μυστικά μαζί με τον Τολόνι τύπτει το στήθος νοερός και λέει συνεχώς ο Θεός η λάση τίμη το αμαρτωλό και λέει σών με. Και αισθανόμενος την αμαρτωλότητά του, δεν κοιτάει από εδώ και από εκεί τι κάνει ο ένας, τι κάνει ο άλλος, ούτε ο νους του τρέχει έξω από το ναό, αλλά είναι εκεί προσιλωμένος στην προσευχή, στη μετάνοια, στην αυτομεψία, στη συντριβή, στην κατάνοιξη. Και με αυτόν τον τρόπο η καρδιά γίνεται αγαθή και όταν μεταλαμβάνει τον Λόγο του Θεού από το Άγιο Κήρυγμα και από το Άγιο Ευαγγέλιο και όταν επίσης εν συνεχεία μεταλαμβάνει τον Αχράτο Μυστηρίων, ο πιστός αγιάζεται. Μέσα του ο σπόρος καρποφορεί, φωτίζεται ο νους του, κατανοεί τα βαθύτερα της ευαγγελικής περικοπής ή της αγωμένης και της αγωμένης εορτής τυχόν όπως σήμερα, και όταν εξέρχεται από αυτό το ναό δεν έχει τελειώσει λειτουργία, η λειτουργία δεν τελειώνει, η λειτουργία συνεχίζεται εν το κόσμο, συνεχίζεται, διότι εμείς οι χριστιανοί που με αυτόν τον τρόπο μεταλαμβάνουμε, με διπλό τρόπο μεταλαμβάνουμε το Λόγο του Θεού, μεταλαμβάνουμε τον Αχράνων Μυστηρίων, γινόμεθα ένα ιερό ποτήριο μέσα στο οποίο υπάρχει ο Χριστός μας, το σώμα του και το αίμα του, και όταν εξερχόμεθα από τον κόσμο μεταφέρουμε το σώμα και το αίμα του Κυρίου μας στον κόσμο, κάνουμε μια λιτανία μέσα στον κόσμο, αγιάζεται διαμέσου ημών ο κόσμος, τότε πράγματι πολλαπλασιάζουμε το σπόρο, πολλαπλασιάζεται και έχουμε μια καρποφορία πνευματική, και όταν έρχονται οι πειρασμοί και οι δοκιμασίες, με υπομονή συντηρούμε, κρατούμε, αξιοποιούμε αυτά που μεταλάβουμε και έτσι αγιαζόμεθα και εμείς και διαμέσου ημών αγιάζεται ο κόσμος. Διότι αυτός είναι ο σκοπός του χριστιανού, να αγιαστεί ο ίδιος και διαμέσου του αγιασμού του να αγιαστεί ο κόσμος, να αγιαστεί η οικογένειά μας, να αγιαστεί ο χώρος της εργασίας μας, να αγιαστεί το περιβάλλον μας το κοινωνικό και ούτω καθεξής. Μα θα μου πείτε, σήμερα είναι δυνατόν να αγιάζεται ένας άνθρωπος? Σήμερα που υπάρχει τόση αποστασία γύρω μας και μας παρασύρει στην αμαρτία, ναι, βεβαίως μπορούμε να αγιάσουμε και σήμερα, μπορούσαμε να αγιάσουμε και στο παρελθόν, μπορούμε να αγιάσουμε και αύριο και στο μέλλον. Είναι μεγάλη αίρεση, λένε οι Άγιοι Πατέρες, να αποτολμά κανείς να και να δικαιολογούμενος ότι σήμερα είναι άλλα τα ήθη και τα έθιμα, υπάρχει μεγάλη αμαρτία στον κόσμο και επομένως δεν μπορούμε να αγιαστούμε εμείς οι πιστοί και μένουμε στην αμέλεια, στη ραθυμία και σε μια κατάσταση πνευματική η οποία βεβαίως κάθε άλλο αποτελεί αγαθή γη. Προλίγων ημερών, στις 12 του Οκτωβρίου, του τρέχοντος μηνός, σήμερα έχουμε 17, αν δεν κάνω λάθος, στις 12 λοιπόν του μηνός, εόρταζε ο Άγιος Σιμεών ο Νέος Θεολόγος.
Ο Άγιος Σημειώνων έως θεολόγος, εκτός από την αγιότητα την προσωπική, έζησε το τέλη του 10ου αιώνα και αρχάς του 12ου 11ου αιώνα, από το 949 έως το 1022. Δηλαδή φέτος, κατά καλή συγκυρία, εορτάζουμε 1000 χρόνια από τις κοιμήσεως του Αγίου Σημειών Θεολόγου. Γιατί αναφέρω για τον Άγιο Σημειών? Διότι στην εποχή του έλεγαν ακριβώς αυτό, ότι δεν είναι δυνατόν σήμερα να αγιάσει κανείς, και οι προσπάθειές του για τον αγιασμό του τον προσωπικό και για τον αγιασμό των μαθητών του, λαϊκών και μοναχών, θεωρείται παράλογη. Και ο Άγιος διώχθη για αυτή την άποψη. Εκτός από την προσωπική του αγιότητα, δηλαδή την άσκηση, τον αγιασμό, τη θέωση, την όραση του Θεού, τα οποία ο ίδιος εβίωνε, ένας πρόσθετος λόγος του αγιασμού ήταν και η διωγμή του. Γιατί εδιώχθη? Γιατί εδιώχθη με αυτή την παράξενη ιδέα που κυκλοφορούσε, και αυτός ήταν αντίθετος. Έτσι έλεγε ο Άγιος, διαβάζω αυτούσια τα λόγια του, ονομάζω αιρετικούς, προσέξτε, και μάλιστα θεωρούσε αυτή την αίρεση ως την μεγαλύτερη από τις αιρέσεις, όσους ισχυρίζονται ότι δεν υπάρχει στα χρόνια μας κάποιος ανάμεσά μας που να μπορεί να φυλάξει τις ευαγγελικές εντολές και να γίνει όπως οι Άγιοι Πατέρες. Δηλαδή, αν πιστέψουμε αυτό, ότι σήμερα είναι αδύνατο να φτάσει κανείς στην αγιότητα, καταργούμε το Ευαγγέλιο. Τότε γιατί είμαστε χριστιανοί? Τότε γιατί πηγαίνουμε στην Εκκλησία? Τότε γιατί μετέχουμε των Αχράνων Μυστηρίων? Μετέχουμε, πηγαίνουμε στην Εκκλησία, που είναι η πηγή της ζωής, είναι ο επίγειος παράδεισος, για να εκφράσουμε την πίστη μας, διότι δεν αρκεί μόνο κανείς να είναι πιστός στα λόγια, αλλά και στην πράξη πρέπει να το αποδείξει, και συνεχεία να γίνουμε εκτός από πρακτικοί, αλλά και θεωρητικοί, να γίνουμε και θεόπτες. Μπορούμε να φωτιστούμε, μπορούμε να λάβουμε το Άγιο Πνεύμα και να δούμε τον Θεό σε αυτή τη ζωή όπως θα τον δούμε και στην άλλη ζωή. Από εδώ αρχίζει η όραση του Θεού, από εδώ αρχίζει η αγιότης, από εδώ αρχίζει ο αγώνας για την κάθαρση και την πορεία από το παραφύσιν της αμαρτωλότητος στο καταφύσιν, που όπως μας έπλασε ο Κύριος μας πριν πρώτης πτώσεως, και εν συνεχεία στο υπερφύσιν, δηλαδή στη θέωση, δηλαδή στην όραση του Θεού. Αν ζούσαμε στα χρόνια, λένε μερικοί, η κακοδοξία αυτή δηλαδή επικαλείται το επιχείρημα ότι αν ζούσαμε στα χρόνια των Αγίων Πατέρων, ναι, θα αγωνιζόμεθα κι εμείς, γιατί θα είχαμε ζωντανά παραδείγματα, θα είχαμε ανθρώπους Αγίους, θα ζηλεύαμε τρόπον δεινά τον βίο τους και θα προσπαθούσαμε να τους μιμηθούμε, και έτσι κι εμείς υπήρχε η περίπτωση να φτάσουμε στην αγιότητα. Αλλά τώρα όμως πώς θα φτάσουμε στην αγιότητα? Και έτσι λοιπόν με αυτές τις σκέψεις ραθυμούμε, τεμπελιάζουμε, γινόμεθα αμελείς και γινόμεθα άβουλα όργανα των παθών μας και του εχθρού, ο οποίος μας καταποντίζει, και είμαστε χριστιανοί, αλλά χριστιανοί άχρηστοι με γιώτα και άχρηστοι με ήττα. Τι σημαίνει άχρηστος με γιώτα? Δηλαδή δεν έχω Χριστό. Και άχρηστος με ήττα, είμαι ένας άχρηστος. Διότι όταν ο άνθρωπος δεν είναι χριστιανός, δεν έχει μέσα του τον Χριστό, τότε είναι ταυτοχρόνως και ένας άχρηστος. Γιατί ο μη χριστιανός, εκείνος δηλαδή που δεν έχει εν εαυτό, δεν έχει μέσα της την καρδιά του τον Χριστό μας, καταντάει και ένας άχρηστος από κάθε άλλη άποψη, παρασύρεται από τα πάθη, γίνεται αντικοινωνικός, δεν βιώνει έστω και τη στοιχειώδη κοινωνικότητα, που θα είναι και κλειμένος ο άνθρωπος να ζει την κοινωνικότητα, δηλαδή να μην ζει μόνος του, αλλά μαζί με τους άλλους, μέσα με αγάπη, με ταπείνωση, με αλληλοκατανόηση και με σεβασμό προς τον άλλον, ο οποίος είναι η εικόνα του Θεού.
Γι' αυτό λέει ο Άγιος και ο συνεχίζω, όσοι ισχυρίζονται κάτι τέτοιο, λέει ο Άγιος, δεν πέφτουν απλώς σε κάποια επιμέρους αίρεση, έτσι. Οι οικονομάχοι, ας πούμε, εν προκειμένου, έπεσαν στην αίρεση της καταργήσεως των Αγίων εικόνων και όρων των ιερών αντικειμένων και έπεσαν και σε άλλες συναφείς, τέλος πάντων, κακοδοξίες. Αλλά εδώ, αυτός ο οποίος ισχυρίζεται τα ανωτέρω, αυτός ανατρέπει όλες τις θείες γραφές. Τότε τι μας χρειάζονται γραφές και γιατί μας εδόθησαν τα Άγια Ευαγγέλια, οι επιστολές των Αγίων Αποστόλων και τα Άγια Ιερά Βιβλία και συγγράμματα των Αγίων Πατέρων. Αυτή λοιπόν την αίρεση, την καταπολέμηση ο Άγιος Σημειών, η οποία όμως επιβιώνει και σήμερα. Την ακούμε, γι' αυτό την αναφέρω. Επιβιώνει αυτή η αίρεση που είναι αίρεση των αιρέσεων, ότι δεν μπορούμε να αγιαστούμε. Μπορούμε, αλλά δεν θέλουμε. Μπορούμε, αλλά δεν το παλεύουμε. Μπορούμε, αλλά δεν χρησιμοποιούμε τα μέσα τα οποία μας δίνει η Εκκλησία για να φτάσουμε σε αυτή την αγιότητα. Γι' αυτό θα ήθελα να σας διαβάσω μια αποκάλυψη ενός συγχρόνου Αγίου Γέροντος, ο οποίος, γέροντας Άγιος, είχαμε την ευλογία να είναι ο πνευματικός πατέρας του αημνής του πνευματικού μας πατρός, ο οποίος ήταν άνθρωπος όχι απλώς Άγιος αλλά Θεόπτης και είχε δεχθεί προφήτης, είχε δεχθεί αποκαλύψεις από τον Θεό. Και ο γέροντας αυτός, έχει κοιμηθεί βέβαια τώρα, αυτός ο Άγιος Γέροντας, έβλεπε στην εποχή του, ιδίως μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, εκεί στην περίοδο γύρω στο 60, δεκαετία 60, άρχισε να αλλάζει η Ελλάδα, να αλλάζει η κοινωνία. Δεν ήταν όπως πρώτα, τα σεμνά αίθια άρχισαν να υποχωρούν. Και έβλεπε ο Γέροντας ότι οι χριστιανοί πλέον έχαναν την αγιότητα και το σεβασμό που είχαν τα προηγούμενα χρόνια. Είχε ζήσει εκείνος ήδη από τις αρχές του προηγούμενου αιώνος την ευλάβεια του λαού και μάλιστα στις περιοχές τις αγροτικές, τις περιφερειακές περιοχές της χώρας μας και είχε θαυμάσει την αγιότητα που υπήρχε και έβλεπε ότι τώρα χάλασε ο κόσμος. Χάλασε η κοινωνία. Μονολογούσε και έλεγε, προσευχόταν και έλεγε, Παναγιά μου, τι είναι αυτό το πράγμα. Χάλασε η κοινωνία, πάμε, πλησιάζουμε στο τέλος, θα πεθάνει πνευματικά η κοινωνία. Ήτανε κάπως απογοητευμένος, αν και Άγιος, με την καλή έννοια απογοητευμένος, δηλαδή στενοχωρημένος και λυπημένος, και εκεί που τα έλεγε όλα αυτά και προσευχόταν, υψώνει το βλέμμα του και του αποκαλύπτεται το εξής συγκλονιστικό. Βλέπει με τα μάτια της ψυχής του, αλλά σαφώς και καθαρός, μια στρατιά αμέτρητη από Αγίους, χιλιάδες, εκατομμύρια Αγίους, δεν είχαν ούτε αρχή ούτε τέλος, οι οποίοι περνούσαν μπροστά του και πλημμύριζαν τον ουρανό και η Παναγία μας ήταν προηγήτω και ύψωνε τα χέρια της στον Χριστό μας και έλεγε, προσέχτε παρακαλώ. Αυτό είναι για μας. Αυτή η αποκάλυψη είναι για μας. Έλεγε η Παναγία μας στον Χριστό μας, αυτή είναι δική μου η αίμου. Είναι αφού σου Άγιοι, είναι δική σου βέβαια, αλλά είναι και δική μου. Σε παρακαλώ όμως για εκείνους που είναι κάτω, αυτούς θέλω να σώσεις. Δηλαδή τους ανθρώπους οι οποίοι τώρα είναι στη γη και διέρχονται τη θύελα της αλλαγής της κοινωνικής και της παγκοσμιοποιήσεως της αμαρτίας, γιατί περί αυτού πρόκειται. Έχουμε μια παγκοσμιοποίηση πλέον της αμαρτίας σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου. Για αυτούς θέλω, Χριστέ μου, Θεέ μου, Υιέ μου, να σώσεις. Και της λέει η Παναγία μας, μα μήτερ μου, αυτοί αμαρτάνουν, πώς θα τους σώσω.
εννοούσε εμάς, έτσι, εννοούσε εμάς οι οποίοι τέλος πάντων λίγο πολύ τα κάνουμε θάλασσα και χριστιανοί. Αμαρτάνουν, επιμένει η Παναγία μας και απαντά, αμαρτάνουν, αλλά όσο υπάρχει το έλεος σου και όσο υπάρχω εγώ, η μάνα αυτών των ανθρώπων, δεν είναι δυνατόν να τους αφήσεις να χαθούν. Φανταστείτε τι παρησία έχει η Παναγία μας στο Χριστό μας, ώστε κυριολεκτικά να σύει τις πύλες του ουρανού και να παρακαλεί τον Υιό της, όχι για τους Αγίους τόσο, γιατί αυτοί είναι δικοί της, είναι του Χριστού μας, αλλά για εκείνους οι οποίοι αδύνατοι πέφτουν, σηκώνονται, άλλοι δεν έχουν επίγνωση, χαράζουν μία οδό η οποία είναι καταστροφική για αυτούς. Αν δεν είναι αμαρτάνουν, το επαναλαμβάνω, αλλά όσο υπάρχει το έλεος σου και όσο υπάρχω εγώ, η μάνα αυτών των ανθρώπων, δεν είναι δυνατόν να τους αφήσεις να χαθούν. Και ο Κύριος μας συγκατένευσε στο όρομα, έτσι έβλεπε ο Άγιος Γέροντας, και λέει, απάντησε στη μητέρα του, «Καλά μητέρα, θα σώσω και αυτούς». Και ο Γέροντας έβλεπε μυστικά να προστίθενται, να προστίθονται αμαρτωλοί, οι οποίοι όμως με την ζωή της μετανοίας σιγά σιγά προχωρούσαν και προστίθενται ως την πληθή των Αγίων. Μην νομίζετε ότι η αγιότητα είναι ένα πράγμα ασύλληπτο και δεν αφορά εμάς. Υπάρχουν Άγιοι μεταξύ μας, δίπλα μας, αλλά η αγιότης δεν διακηρύσσεται, είναι κρυφή. Και αυτοί οι άνθρωποι πράγματι ομιλούν με τον Θεό, πράγματι υψώνουν τα χέρια τους και δι' αυτόν σώζεται ο κόσμος, γιατί οι πρεσβείες αυτών ενώνονται με τις πρεσβείες των Αγίων και της Θεοτόκου. Ας προσπαθούμε. Έχουμε τους πνευματικούς μας. Δεν μπορεί κανείς να πει, να δικαιολογηθεί. Έχουμε τους πνευματικούς μας, έχουμε τη λατρεία μας, δόξα τω Θεώ, και πρέπει να προσπαθούμε με τις οδηγίες των πνευματικών μας πατέρων και από αυτά που ακούμε από τα ιερά και διαβάζουμε από τα ιερά συγγράμματα των πατέρων. Όσο προσπαθούμε, τόσο περισσότερο δοκιμαζόμαστε, όσο περισσότερο δοκιμαζόμαστε και προετοιμαζόμαστε και υπομένουμε τον αγώνα, τον καλόν αγώνα αυτό της πίστεως. Γι' αυτό λέει και ο Κύριός μας, των λόγων κατέχουση και καρποφορούσιν εν υπομονή. Χρειάζεται υπομονή. Θα πέσουμε, πάλι θα σηκωθούμε, πάλι θα κλάψουμε, πάλι θα ζητήσουμε το έλεος του Θεού, και τότε πράγματι θα συνεθνηθούμε κι εμείς σε αυτούς τους ανθρώπους, σε αυτούς τους Αγίους, ίσως με λιγότερη δόξα, γιατί βέβαια δεν είμαι θάξη της μεγάλης δόξης την οποία βίωσαν και βιώνουν εκείνοι οι παλαιοί Άγιοι, αλλά όμως και εμείς γευόμεθα τις δόξεις των εσχάτων. Γι' αυτό σας παρακαλώ, αδελφοί μου, με τις ευχές του αημίου, του γεροντός μας, του Μητροπολίτου μας Κυπριανού, του σεβαστού μας γέροντας Θεοδοσίου και όλων των Αγίων, να προσπαθήσουμε κι εμείς να προσέχουμε αυτά που διαβάζουμε, αυτά που ακούμε, να προσπαθούμε να τα βάζουμε σε εφαρμογή, αλλά και με υπομονή. Χρειάζεται πολύ υπομονή. Χωρίς υπομονή δεν κάνουμε τίποτε. Ακόμα και τα κοσμικά πράγματα τα οποία εργαζόμεθα, κάνουμε υπομονή. Ποιος δεν κάνει υπομονή στην εργασία του? Έχει μια εργασία, έχει κάποια εταιρεία, έχει κάποιο τέλος πάντων εργόχειρο, για να κερδίσει από αυτό και να βοηθήσει και τους συνεργαζομένους με αυτόν, κάνει υπομονή. Θα έχει και αποτυχίες, θα ξαναδοκιμάσει, θα έχει πτώσεις, θα χάσει, που λέμε, αρκετές φορές, αλλά πολύ περισσότερο θα κερδίσει με την υπομονή του, η οποία θα δώσει γρήγορα καρπού. Σήμερα λοιπόν, που είναι της 7ης Αγίας Οικουμενικής Συνόδου, ας θυμηθούμε ότι και εμείς είμεθα εικόνες του Θεού. Δεν τιμούμε μόνο τις εικόνες οι οποίες τις προσκυνούμε με ευλάβεια και επικαλούμεθα διαμέσου αυτών να μας έρθει η χάρις του Θεού,
αλλά δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι και εμείς είμαι θα εικόνες Θεού και πρώτον πρέπει να σεβόμεθα τον αδερφό μας γιατί είναι εικόνα Θεού, όπως σεβόμεθα μια εικόνα στο, η οποία είναι στο τέμπλο ή την έχουμε αναρτήσει στον τοίχο ή οπουδήποτε αλλού, έτσι πρέπει να σεβόμεθα και τον αδερφό μας. Και ο αδερφός μας είναι εικόν Θεού. Τα μάτια μας να έχουν απλότητα και αγνότητα όταν κοιτάζουμε τον αδερφό μας, την αδερφή μας. Θα πρέπει να δείχνουμε απέναντί του σεβασμό, καλοσύνη, ευγένεια, εσπλαχνία, να μην τον πληγώνουμε. Οι εικόνες είναι, όπως γνωρίζουμε από τη θεολογία της Εκκλησίας μας, είναι παράθυρα μέσα από τα οποία βλέπουμε την αιωνιότητα. Αλλά ταυτοχρόνως έχουν και μια άλλη πρακτική οι εικόνες και το παράθυρο. Το παράθυρο το ανοίγουμε για να μπει καθαρός αέρας μέσα μας και να εξέλθει ο βρώμικος αέρας. Έχουμε μέσα μας κακούς λογισμούς, εμπάθειες, αμαρτίες, οι οποίες μολύνουν την ύπαρξή μας. Ανοίγουμε λοιπόν και εμείς που είμαστε εικόνες του Θεού, ανοίγουμε ως παράθυρο, ανοιγόμενοι μάλλον προς τον Κύριό μας, προς τον ουρανό, αγιαζόμεθα, διότι παίρνουμε καθαρό αέρα της χάριτος, αλλά και βγαίνει έξω όλη η βρωμιά διαμέσου της εξομολογήσεως και της μετανοίας και έτσι ανανεώνεται η εικόνα. Η εικόνα που είναι η ζώσα εικόνα του Θεού, που είναι ο κάθε άνθρωπος, και εκείνος δέχεται την επίρρεια του κοσμικού περιβάλλοντος. Γι' αυτό πρέπει να καθαρίζεται τακτικά και να ανανεώνεται. Δεν πρέπει λοιπόν να φερόμεθα προς τους αδελφούς μας και προς τις εικόνες με έναν τρόπο ασεβή. Έτσι προσέχουμε. Να προσέχουμε επίσης να διδάξουμε στα παιδιά μας ότι δεν πρέπει μπροστά στις εικόνες να κάνουν άσχημα πράγματα ή να φέρονται άπρεπα ή να μαλώνουμε. Δεν επιτρέπεται να μαλώνουμε μπροστά στις εικόνες. Στο σπίτι η εικόνα είναι η ζώσα παρουσία του Θεού, της χάριτος του Θεού. Πρέπει να έχουμε σεβασμό προς τις εικόνες. Οι εικόνες λειτουργούν ως μια υπόμνηση ότι ο Χριστός μας μας έχει καλέσει σε μετάνοια, σε αγιότητα και θέωση. Η εικόνα έχει δηλαδή και πρακτικούς λόγους υπομνήσεως. Να ανάβει ωραία θέση, καθαρή, να ανάβει το καντιλάκι εκεί, να θυμιάζουμε τις εικόνες και αν φθαρούν οι εικόνες ή άλλα ιερά αντικείμενα, θα τα πηγαίνουμε στην εκκλησία, θα τα παραδίδουμε και ο ιερεύς θα φροντίζει πώς να τα τακτοποιήσει στο χωνευτήρι, όπως πηγαίνουμε και το λαδάκι και τα διάφορα ιερά, το νερό, το ιερό νερό και όλα αυτά τα οποία, τον αγιασμό δηλαδή, τα οποία η Εκκλησία μας τα έχει ευλογήσει και αγιάσει, πρέπει να τα σεβόμεθα και να τα προσέχουμε και να τα τοποθετούμε σε ωραίες θέσεις. Πραγματικά χάρη παρατηρώ πολλές φορές αδελφούς μας, από απλότητα βέβαια και από άγνοια, ακουμπούν ιερά βιβλία ή το κουμποσκήνι τους ή το Ιερό Ευαγγέλιο επάνω εκεί που κάθονται, στο κάθισμα, αν είναι δυνατόν. Στο κάθισμα θα βάλουμε τα ιερά βιβλία των Πατέρων, την Αγία Γραφή και άλλα αντικείμενα, εικόνες, κομποσκήνια. Αν είναι δυνατόν, πρέπει να τα περιβάλλουμε με σεβασμό και επίσης να μάθουμε να περιβάλλουμε με ιδιαίτερο σεβασμό την εικόνα του προστάτου Αγίου μας. Κάθε χριστιανός έχει λάβει στο Άγιο Βάπτισμα το όνομα ενός Αγίου. Αυτός ο Άγιος είναι ο προστάτης. Αυτού του Αγίου μας πρέπει να έχουμε στο σπίτι μας μια εικόνα. Πρέπει να έχουμε εικόνες για όλα τα μέλη της οικογένειας μας. Και όταν οι γονείς κάθε αρχή του σχολικού έτους ή σε άλλες περιόδους ή σε δύσκολες περιστάσεις, σε ένα ταξίδι, θα πάρει ο γονιός την εικόνα του προστάτου Αγίου του παιδιού, θα το σταυρώσει να έχει μια καλή χρονιά, να πάνε καλά τα μαθήματα, να πάει καλά το ταξίδι. Επίσης του γάμου, όταν γίνεται ο γάμος του παιδιού μας, θα πρέπει να του παραδώσουμε πλέον την εικόνα του
θα τον σταυρώσουμε με την εικόνα αυτή και θα του την παραδώσουμε. Και ο πατέρας την παραδίδει στο παιδί και το παιδί στον εγγονό και ούτω καθεξής, και έχουμε εικόνες οι οποίες έτσι έχουν φτάσει μέχρι σημών. Έτσι λοιπόν και επίσης ένα άλλο που μπορούμε να προσέξουμε είναι οι Άγιες εικόνες, να μεταφέρουμε κάποιες εικόνες ή κάποια εικόνα στο προσκέφαλο ενός ασθενούς αδελφού μας, συγγενής προσώπου που θα πάει στο νοσοκομείο ή τέλος πάντων θα πάει σε έναν χώρο για να περάσει την ασθένειά του, να γυροκομηθεί ή να νοσηλευτεί. Θα πάμε την εικόνα, κάποιες εικόνες ή κάποια εικόνα από αυτές που είχε στο δωμάτιό του, για να ζει με αυτή την αίσθηση ότι γύρω του είναι εικόνες τις οποίες είχε σε ευλάβεια, στις οποίες θα συνεχίσει να προσεύχεται, οι οποίες θα τον προστατεύουν στις δύσκολες στιγμές της ασθένειας και της τέλος πάντων της μέχρι ότου αναρρώσει. Η εικόνα δεν είναι κάτι το οποίο, όπως είπαμε, είναι απλώς ένα αντικείμενο τέχνης, είναι και αντικείμενο τέχνης βεβαίως, αλλά για μας δεν είναι μόνο αντικείμενο τέχνης, αλλά είναι ένα όχημα, επαναλαμβάνω, της χάριτος του Θεού, η οποία χάρη του Θεού, όταν κατοικεί στις εικόνες, εφόσον κατοικεί στις εικόνες, αλλά και στις ζώσεις εικόνες που είμαστε εμείς, συγκρατείται ο κόσμος. Αν ο κόσμος συγκρατείται σήμερα και δεν έχει καταρρεύσει κυριολεκτικά λόγω του πλήθους των αμαρτιών, οφείλεται στο ότι έχουμε εικόνες στις οποίες προσκυνούμε και δια των οποίων εκχαίεται η χάρη του Θεού στον κόσμο, αλλά και εμείς οι ζώντες, οι ζώσες εικόνες, προσπαθούμε να είμαστε ζωντανές εικόνες, να αγιάζεται διαμέσου ημών η σύμπασα ακτήσεις και να πορευόμεθα προς την